Δείπνο με φαγητά που έτρωγαν τον 4ο και τον 5ο αιώνα π.Χ. Εύποροι και φτωχοί πολίτες της Αθήνας είχαν την τύχη να απολαύσουν Βρετανοί και Έλληνες καλεσμένοι σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου. Το ρεπορτάζ με τον ανταποκριτή του Αντένα στο Λονδίνο, Ισάκ Καρυπίδη. Αυτά είναι ψωμιά που έτρωγαν οι φτωχοί της αρχαιότητας. Είναι παρασκευασμένα με υπολείμματα οσπρίων, στη συγκεκριμένη περίπτωση φακή, ζωμό φακής και κρυθάλευρο. Το χρώμα τους είναι ενδεικτικό της κοινωνικής τάξης αυτού που τα κατανάλωνε. Αυτή ήταν μια από τις βασικές συνταγές που δοκίμασαν όσοι συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο δείπνο που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου με γεύσεις του 4ου και 5ου αιώνα π.Χ. Καλέσαμε τη Μαρίανα Καβρουλάκη για να μας ετοιμάσει ένα εκπληκτικό δείπνο βασισμένο στην τροφή των ελληνιστικών χρόνων. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πώς οι άνθρωποι επηρεάζονταν από την Ανατολή και από τη Δύση να διαμορφώνουν κουζίνες οι οποίες είχαν άμεση σχέση όμως με την κοινωνική τάξη του καθενός. Οι πλούσιοι απολάμβαναν τις επιρροές και οι φτωχοί απλώς παρακολουθούσαν. Το κύριο πιάτο είχε δύο γεύματα. Του φτωχού, το οποίο ήταν φακές μαγειρεμένες με βολβούς, πράσα, φρέσκο κολίνδρο, λάδι και μέλι, και του πλούσιου, που μεταξύ άλλων ήταν κοτόπουλο με πολλά είδη βοτάνων και μπαχαρικών, τυρί, ρόδι, σπόρους παπαρούνας και μέλι. Στην αρχαία Ελλάδα, ένα από τα πράγματα που διέκρινε το τραπέζι του φτωχού από του πλουσίου ήταν η λευκότητα του ψωμιού. Όσο πιο λευκό ήταν το ψωμί, τόσο πιο πλούσιος ήταν ο οικοδεσπότης. Αφιέρωμα στην κουζίνα των αρχαίων Ελλήνων παρουσίασε και η εκπομπή «Υγεία πάνω απ' όλα». Ξεκινούσαν με το πρωινό, όπου στο πρωινό θα είχαν είτε ψωμί που το έβαζαν μέσα σε κρασί, προχωρούσαν στο μεσημεριανό που ήταν το άριστον και ήταν ένα, θα λέγαμε, λιτό μεσημεριανό και φτάναν στο βράδυ, στο δείπνο, που ήταν το κύριο γεύμα τους. Οι καλεσμένοι γεύτηκαν ακόμη και επιδόρπιο, το γλυκό πλακούντας που προσωμιάζει με το σύγχρονο cheesecake.